σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο όμιλος Καράτζη στο τέλος του 2016, που αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας πολύ παραγωγικής και δημιουργικής χρονιάς. Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ο όμιλος Καράτζη τιμήθηκε με το βραβείο επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό Στίβο στο πλαίσιο των βραβείων Κούρος 2016, που διοργανώθηκαν φέτος για 22η χρονιά από τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας. Την 5η-1η Δεκεμβρίου του 2016, ο όμιλος Καράτζη διακρίθηκε με τον Growth Award τα πρώτα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας που διοργανώθηκαν πρώτη φορά φέτος από τη Eurobank και την Grant Thornton. Στο πλαίσιο των εν λόγω βραβείων που στοχεύουν στην αναγνώριση δυναμικών και ανταγωνιστικών ελληνικών επιχειρήσεων, ο όμιλος Καράτζη διακρίθηκε στην κατηγορία Ανάπτυξη Αγορών και την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καράτζη ΑΕ, Αντώνης Καράτζης. Οι δύο αυτές διακρίσεις επιβραβεύουν τον δυναμισμό και τη συνεισφορά του ομίλου Καράτζη στην τόνωση της ελληνικής αγοράς, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης, την καινοτόμα στρατηγική, την εξωστρέφεια και την επενδυτική πολιτική σε νέους επιχειρηματικούς δρόμους. Ο Αντώνης Καράτζης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καράτζη ΑΕ, δήλωσε: «Οι δύο αυτές διακρίσεις είναι ιδιαίτερα τιμητικές για τον όμιλο Καράτζη, αφού επιβραβεύουν και αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του. Στα 40 και πλέον χρόνια παρουσίας του, ο όμιλος Καράτζη δεν σταματά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής». Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση με εξέχοντες ομιλητές πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το 10ο συλλογικό έργο της πολιτικής επιστήμης που φιλοξενεί εισηγήσεις πολλών επιστημόνων. Τη συζήτηση στην αίθουσα Καστελάκη συντόνισε ο συνάδελφος και δημοσιογράφος Γιώργος Αχίνης, ενώ την επιμέλεια είχε ο καθηγητής Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς. Πολιτική επιστήμη, διακλαδική και σύγχρονη διερεύνηση της πολιτικής πράξης είναι ο τίτλος του δεκάτομου που παρουσιάστηκε χθες στο Ηράκλειο, μιας έκδοσης που είναι αφιερωμένη στην πολιτική επιστήμη, με τη σφραγίδα της επιμέλειας να έχει ο καθηγητής Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς. Ασχολείται με σύγχρονα καυτά προβλήματα. Δεν είναι ένα βιβλίο ιστορίας της πολιτικής, δεν αγνοεί την ιστορία, αλλά είναι ένα, αν θέλετε, δεκάτομο έργο που αναφέρεται στην επικαιρότητα και όχι μόνο την ελληνική, αλλά και γενικότερα. Η έκδοση αποτελείται από 10 τόμους, μέσα από τους οποίους ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τις απόψεις για την πολιτική επιστήμη και επιμέρους ζητήματα περισσότερων από 180 επιστημόνων. Εγχείρημα δύσκολο, όπως τόνισε ο κ. Μεταξάς, που επέλεξε το Ηράκλειο να είναι η πρώτη πόλη που παρουσίασε την έκδοση. Δεν είναι μόνο πολιτικοί επιστήμονες αυτοί που γράφουν, είναι οι περισσότεροι βεβαίως, αλλά είναι αρχιτέκτονες, είναι πολεοδόμοι, είναι μουσικολόγοι, είναι άνθρωποι δηλαδή που από τη δική τους τέχνη έχουν προσεγγίσει και έχουν μελετήσει το πολιτικό φαινόμενο στις πλευρές τις δικές τους. Έτσι επιχειρήσαμε μια καθολική προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου. Επιχειρούμε στην πραγματικότητα να προσδιορίσουμε τη σχέση διαχρονίας και συγχρονίας στις κύριες θεματικές περιοχές και στα κύρια ερευνητικά πεδία της πολιτικής επιστήμης και της έρευνας και της ανάλυσης του πολιτικού φαινομένου και της πολιτικής πράξης. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ομιλητές ήταν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, μεταξύ των οποίων και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.